Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Basket City. Ένας ακόμη αγώνας Master League. Blue Wolves εναντίον San Antonio Spurs. Προσωπική άποψη. Θα δούμε καλό μπάσκετ σίγουρα. Ανταγωνισμό. Ας ελπίσουμε να γίνει ένα ωραίο μάτς. Από εκεί και πέρα ξεκινήσει το παιχνίδι. Το σκορ παραμένει 0-0. Την πρώτη κατοχή πήραν οι Blue Bulls. Να υπενθυμίσουμε. Μπάλα τώρα στους Smurfs, ο Μπίχτας από μακριά θα ξεκινήσει ένα τρίποντο. Δεν θα βρουν σκορ οι Smurfs στην πρώτη επίθεση. Από Blue Wolves και Δημητρόπουλο Junior. Δεν θα τον λέω Κοσμά, εγώ τον λέω πάντα Junior. Και έτσι θα συνεχίσω να τον λέω. Ξεκινάει με 2-0. Θα προβάζουμε οι Blue Wolves. Ξεκινάνε μάλλον. Άστοιχη και η δεύτερη επίθεση από τους Smurfs. Μας και ακόμα εξαιρετική προσπάθεια από τον Δημητρόπουλο Junior. 4-0 με 4 προσωπικούς πόντους από τον Δημητρόπουλο Junior. Καλαφάς σπιτάρι. Αφήσει ο συμπέκτης. Συνέχεια ο Μπίχτας θα πάρει την προσπάθεια. 4-2. Έχει να πονάει ο Καλαφάς. Ξέρετε, σε ελπίσουν δεν είναι κάτι σοβαρό. Συνεχίζουν το παιχνίδι παρόλα αυτά. Ο Τζούνιορ, δύσκολη προσπάθεια, χωρίς χώρα στη φορά. Πάλα για Smurfs. Θα σκουσκείτε. Έχει μπάλα. Από Γιαννόπουλο σε Γιαννόπουλο. Εκεί βρίσκει να μιλά όμως ο Γιαννόπουλος ο Γιάννης. Μετά την βάση από Γιαννόπουλο Σοκράτη. Γιαννόπουλο Σοκράτη για 2. 4-4 τώρα γίνεται η σοφάριση. Αλέξανδρος πάει για προσωπική ενέργεια. Ένα τρίποντο, ευστοχή κιόλας. 7-4 εδώ στα Blue Bulls. Συνέχεια να πάρει το φάουλ, ο Μπίχτας. Σταριά του Μπίχτας. Φάουλ από νούμερο 15 από τον Κοστάρα.
Βάσκο, μπάλα για Μπλουγούλς, όπως και το προβάτσμα. Άλλωστε, τα τέσσερα, το Μπλουτσούλιο, πολύ ωραία κίνηση και πάλι με τον Πατρίκο Θανασιάδη, τα βρει σκορ 9-4 τώρα. Ετοιμάζει για τρεις ο Καλαθάς, η μπάλα στο σίδερο. Πάει ο Σιγράτης Καλόπλος, την παίρνει ο Μπλουβούλς. Μητρόπουλο Τζούνιορ, πολύ όμορφη κίνηση και πάλι μες τώρα από τον Μητρόπουλο Τζούνιορ. 11-4. Γλάει τον αντιπαλό του, συνέχεια θα κοπεί με φάουλ. Πολλές για τον Μπίχτα. Γράμμα της φιλαγροπίας ο Μπίχτας. Στοχή στην πρώτη. Τσέκας. Άσπρο προσπάθεια Τσέκας. Μια άσπροση. Παλά για Σμερφς τώρα. Βάσκος. Κόβεται εκεί. Πολλά τα σώματα, πολλά τα χέρια. Σύμψη λεπτά ακόμα. Άστε τις βολές του Τσέκα. Πάλι τα Σμέρφς και πάλι. Προσωπική θα σκοράρει όμως να δω επιθετικό rebound. Κάμα τώρα στην αρχή. Ρόμπλο Τζούνιορ. Σάρια και Τσέκα που θα βάλει το φάλι και Καλαφά. Τσέκας. Πάσα με τον Ρόμπλο Τζούνιορ, κλέβει ο Μπίχτας, πολύ γρήγορος, δεν θα εμβιασμό ολοκληρώνει με σκορ. Τα 3-10, στους 3 τώρα, σε κάθε. Φάουλ χαμηλά εκεί ο Τσέκας. Ο Θανασιάδης δεν διστάζει με τη μία για τρεις. Αστοχή ο Θανασιάδης. 16-10 τώρα. Με την εύστοχη τρίπο την πόμπα του Θανασιάδη. Στους 6 διαφορά. Τον Τελκάνης. Καλαθάς για τρεις χωρίς σκορ. Κατάει ο Ιωσιφίδης. Πάμε,
Θανασιάδη, για 3 και πάλι 19-10. Νύχτας για 3, σίδερε μπάλα, Βίνιος σε πιστικό rebound. Άγιες προσπάθεια, δύσκολη, ο Βισκόρ. Τζούνιο, κάνει για το χέρι, φορά με λάθος. Δάσκος, ωραίο τελείωμα με σκορ. 9-12, 1-10. Αρσιάδης, Σέκας, Σάφια από το Τσέκα, Μούλιο και Μούλιο. Ρίχτας για Ρεμπογιάννη, ένα Ρεμπογιάννη σε σκοπή. Πάνε διοργανωμένοι. Ιωσουφίδης Θανασιάδης ετοιμάζει για 3 και πάλι. Δεν είναι πρόβλημα στο Τζούνιορ να μας φύγει για την τελευταία. Θα κάνει όλα ο Τζούνιορ και συμφέρει. Τσέκας Ντρούμι Τζούνιορ για 3 από τον Ντρούμι Τζούνιορ. Οι 2-12, σας είπα ότι ο Τσούνιο θα κάνει όλα και συμφέρει. Ένα δεύτερο, Γιαννόπουλος ο Κράτης για 3. Ναι, το πετυχαίνει το όμορφο τρίποντο στη λήξη της πρώτης περίοδου. Ο Σοκράτης, ο Γιαννόπουλος, θα γίνει το 22-15 και η απάντηση έγινε. Διακοπή για τη λήξη της πρώτης περίοδου, ας τρέχουμε στη δεύτερη περίοδο. Μπίχτας, στρέφουμε στη δεύτερη περίοδο. Ξεκινάει η μπάλα για τους Σμέρφς. Ραζιανόπουλος, Καλαθάς. Δύσκολη προσπάθεια χωρίς σκορ από τον Καλαθά. Θα την πάρει όμως. Κλείνεται εκεί. Χάνει την κατοχή μέσα τα χέρια του με λάθος. 22-15 και μπάλα για Σμέρφς. Ροντογιάννης. Όμως προσπάθεια με του. Δεν είναι εύστοχο. Μπάλα για Μπλουγούτς και πάλι. Προφηθεί ο Αναθανασιάδης. Καντάκης. Θα δουν οι σκορ στην επίθεση του Blue Wolves, παραμένει 20-15. Λαθάς σκέφτεται, συνέχεια δεν ευσοφεί. Φανησιάδης θα μας δει την κυρίκο. Καταπληκτικό κόψιμο θα Φανησιάδη από τον Καλαθά. Θα πάρει την πάλα σε εμβιασμό συνέχεια ο Καλαθάς, πάει με το λιακιά στοχή. Είναι εκτός ρυθμού μετά το τραυματισμό που είχε. Ξαναμπεί σε ρυθμό ο Καλαθάς. Δείχτα σε ένα συναντίον όλων, θα πάρει το φάουλ. Thank you.
άστοχη δεύτερη. Βαλεντάκης θα μπει στους λιγούς. Αμέσως αμέσως ο Δημητρόπουλος έχει φτάσει στους 11 πόντους. 2 rebound, 2 assist, πρώτο σκόρ για λιγούς. Ακολουθεί. Ακολουθεί με 6 ο Χαρασιάδης. Με 2 στα 4 τρίποτα, 4 rebound, 1 assist. Στους 4 πιο κάτω ο Τσέκας. Πρώτο σκόρ για τον Αντώνιο Σμέρς. Με 7 ο Μπίχτας, 3 rebound, κάνα κλέψιμο. Συνέχεια με 5 ο Γιαννόπλος Σοκράτης. 2 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο. 4-16 τώρα. Άσχος πάει στην προσπάθεια. Πάρει το φάουλ. 2 βολές για τον Βάσκο. Μας για τρεις, στο οποίο ο Αρμαντάκης είναι το σημείο του κορυφή.
Το δείχνει κιόλας, 27 όλα τώρα γίνεται η σοφάριση. Με το τρίποντο Τραβαντάκι. Τάσκος. Ραμπογιάννης. Πολύ πιο δυνατός από τον Τραβαντάκι. Πάρει το φαουλ χαμηλά ο Ραμπογιάννης. Ο Ραμπογιάννης έχει το μισμάτι σε ύψος. Σχεδόν με όλους τους φιλούς από τους Μπλουγούλς. Όμως υπερτερεί σε θέμα δύναμης. Ιδιαίτερα στο προηγούμενο χάρισμά του. Με τον Κοστάρα υπερτερούσε πολύ σε δύναμη. Ο Κοστάρας δεν μπορούσε να παίξει το λόγο στο Ροδογιάννης. Όμως είναι πιο γρήγορος από τον Ροδογιάννης και από όλους τους ψηλούς σχεδόν τον Μιουγούρς. Πρέπει να παίξει τα πόδια όσο μπορεί. Βαντάκης. Λόγας Αλέξανδρος. Κοιτάει 29 που μπήκε μπροστά η Σπεσιά 2. Κούρσα από επίσης του Γουλς, του Γκρόπης μας, Τζούνιορ. Θα κερδίσει το επιθετικό rebound. Τώρα πρέπει να γίνει επαναφορά, 9 δεύτερα που θέλουν προς όλους του Γκρόπης από την baseline. Κασιάδης. Δύσκολη προσπάθεια, χωρίς σκορ. Αλλά φάς τώρα. Το τελείωμα, βάζουμε τον αυτό το Καλαφάς να χάσει. Πρόβλης, Junior για 3, χωρίς σκορ. Μίχτας για 2, είναι άστοχος. Κάνει το φάουλ στη συνέχεια στον Πάλμο στο αμυντικό rebound που κέρδισε. Αλέξανδρος, ήρθε, ξεμιλάει τον Καλαφά, συνέχεια για 2, δεν καταφέρει να σκοράρει. Άλλο πιθανό με τον Γιάννη, δάσκος τώρα ευδιαγός, αλλά μόνος του, ωραία προσπάθεια, δεν μπαίνει η μπάλα όμως, παραμένει το 27-29. Τάκης, βρίσκεται, σουβαρίζει. 3 δεύτερα για τον ολοκλήρωση της περίοδου. Τρίποντο τον Καλαφά, ευστοχείο Καλαφάς. 29-32. Στο προβάδισμα η Σνέφης. Αθανασιάδης. Κύριε Αθανασιά, η συνέχεια στον επιθετικό ρυθμό θα κερδίσει στο φάουλ. Προβάδισμα για έναν για Smurfs. Στρέφουμε στο παιχνίδι. Τρίτη περίοδος μόλις ξεκινάει. Δυνατό μάτς. Ωραία αναμέτρηση. Καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Ανταγωνίζονται οι ομάδες. Έχει αλλάξει το προβάδισμα πολλές φορές. Μια για την μία, μια για την άλλη ομάδα. Θα δούμε στο τέλος πώς θα επικρατήσει. Δύσκολη προσπάθεια.
φάση από τον Καλαθά, δεν πήγαινε για πάσα για τον Ρωτογιάννη, αλλά βγήκε, αστόχησε ο Ρωτογιάννη, συνέχεια παραμένει στο γενικό. Κόψιμο στο Δημήτροπουλο Τζούνιορ από τον Καλαθά, θα παραμείνει παρά τον Βούλς, Πάλμος για τρεις, κόβεται από τον Γιάννο Πλωτογιάννη. Παραμένει το τρίτο του Βαδίου. Με 1,5 λεπτό χωρίς σκορ. Περίοδο. Καμία ομάδα δεν σκοράρει. Δύσκολη προσπάθεια από τον Τρόπλο Τζούνιορ. Χωρίς φάουλ για τη δεύτερη. Να μην μπάλα για τους Μουλού, για τους Blue Bulls. Σαράς. Στα χίλια δύο. Πάλι το μάχη του Κλειδοδάσκο. Φάουλ. Σε ποιον το έχει δώσει ο ρέφερης. Βάσκο το φάουλ. Υπέρ του βασικά. Ο Πάλμος είχε κάνει το φάουλ καθώς πήρα καλιά το Βάσκο στο πλήξη του φάουλ. Καλαθάς. Άστον προσπάθεια τον Καλαθά. 2,5 λεπτά στο παιχνίδι χωρίς σκορ. Καλές άμυνες και όχι καλές επιλογές θα έλεγα εξαιρετικά. Αυτή ήταν μια καλή επιλογή, αλλά δεν πήγε το σκορ από τον Μπουρλό και τον Αλέξανδρο. Κάτς Γιαννόπουλος, Καλαθάς. Βέβαια το σκρίν σου τα άρια 3. Εστοχή ο Καλαθάς. 31-30. Για 3 είναι 31-35. Πάλε και τον Γιάννη στον Κεστάρα. Τρόπλος Τζούνιορ για 3, δεν αστοχή. Θετικό την πάντα Θανασιάδη. Παραμείνει μπάλα για Μπλουγούλς. Άσο για τον Θανασιάδη, ο Βάσκος μαζεύει τον Μπλουγκό για Σμέρφς. Καλαθάς, τον αφήνει ελεύθερο, δεν τους τιμωρεί αυτή τη φορά. Όμως δεν θα έπρεπε να αφήνει την κλίση. Έχουν σκοράρισε σήμερα για 3 πόντους. Τσέκας πείτε. Καλά η τρίπλα θα πείτε την Ιωσιφίδη. Άσε το στάδιο την Ιωσιφίδη. Ο Σοκράτης. Ένα 37 και συμπληρωματική βολή για τον Ρωτογιάννη από τη γραμμή της φιλανθρωπίας. Πάρει 100% της φάσης ο Ρωτογιάννης, πάμε σε time out. 31-38 στους 7 μπροστά της Μέρφης. Στρέφουμε στο παιχνίδι εδώ time out. Ρόμπλο Τζούνιορ. Thank you.
Κρατζιανόπουλος για τον Ρεβιγιάννη, ο Ρεβιγιάννης μέσα απόστασης 31-40. Παρ' όλα αυτά ολοκληρώνεται ο διασμός άστοχος από τον Τροπλο Τζούνιορ.
Μπάλα για Σμέρφ τώρα. Γιάννης, όμως προσπάθεια με τον Κυριανόπουλο τον Γιάννη. 37-46. Junior, άστοχο. Έντε 40-44 στους 4 τώρα. Πίχτας. Για δύο πίχτας. Δίνει και τον Τζούνιο. Σαν βλέπει για τον Πλουστογιάννης. Τελειώνει και αυτή η περίοδος, 40-44, βάζουμε για 4 για Σμέρφ, η γλυκιά κοπή και επιστρέφουμε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Ξεκίνησε η τέταρτη και τελευταία περίοδος του σκορ. Ξεκινάνε για 3 πόντους οι Σμέρφ, 40-44, χάσει. Σκόρα ένα ακόμα. Λόγας Αλέξανδρος για 2 τώρα, 42-47. Πρώτο σκόρα για Blue Wolf. 6 λοιπόν, 3 ασίστ, 5 λάθη. Όλοι οι υπόλοιποι σπέξεις στο μεταξύ του αριθμού. Σκόρ και πάλι τώρα από Σμέρφ. Πρώτο σκόρα για Σμέρφ. Καλαθάς με 14. 4-10 τρίποντα. 5 rebound. Ένα κλέψιμο, δύο κοψίματα, ένα λάθος. Συνέχεια ακολουθεί με 11 ο Μπίχτας. Rebound, 3 ασαστικά κλέψιματα, ένα λάθος για τον Μπίχτα. Τσέκας, κακό τελείωμα. Μπάλα για Σμέρφ. Στα 2-52, στους 10 έχουμε ακριβώς τον Σμέρφ με το ξεκίνημα. Λούκας Αλέξανδρος για 2, αστοχή ο Ροδογιάννης στο αμυντικό. Θα πάνε σε οργανωμένη επίθεση τώρα ο Σμέρφ. Κάνει το λάθος όμως ο Καλαφάς, κλέβει ο Δημητρόπουλος, θα πάρει και το φάουλ. Διαφύγηση από Blue Wolves. 42-52. Τάσκο. Τάσκο. Δύσκολη προσπάθεια από τον Κοστάρα.
Βάσκο θα μας δείξει αμυντικό. Τα 2-5-6 στην ομάδα βολή. Θα βρει το Δάσκο, πολύ όμορφα στο Ροντογιάννη μπάλα, βήματα από το Ροντογιάννη. Του.
ονόματα από τον Μητρόπουλο. Τζούνιορ, 45-59, και πάλι για σμέρους 3 και 12. Αρβανιτάξης από το καλό το σημείο, δεν Blue
Γιαννόπουλος ο Σωκράτης. Εύκολο δίποντο από τον Γιαννόπουλο του Σωκράτη, το κερασάκι στην τούρτα, είδαμε. 90-62. Από εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι της Master League. Τρία σαν Αντώνιο Σπέρς, παίρνουν τη νίκη με 13 πόντους. Καλή συνέχεια και ξεκούραση από μέσα στο Μασίτσι.